Ως έναν μοναχικό καβαλάρι σε ένα όμορφο ταξίδι, χαρακτήρισε τον εαυτό του ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, που εχθές επισκέφθηκε τον Ναύπλιο. Τόνισε ακόμα ότι αυτός δεν έχει σπόνσορες και χορηγούς. Να σας πω τι εισπράττω εγώ τώρα από όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος, κύριε βουλευτά, είναι αηδιασμένος. Να σας πω γιατί. Είχαμε πάρει μια απόφαση ξεκινώντας αυτή τη διαδικασία οι τέσσερις υποψήφοι. Οι βουλευτές και οι πρόεδροι των ομαρχιακών να μην εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι δυνατόν κάθε βράδυ να ξυφουλκούν δικοί μας άνθρωποι, αδέρφια μας, βουλευτές, στελέχοι, ο ένας ενάντια στον άλλον? Είναι από διαφορετική χώρα, από διαφορετικά κόμματα, να σηκώνουν τύχη διχασμού και πόλωσης για να διεκδικήσουν αύριο να γίνονται αρεστοί, καρέκλες? Μα για να διεκδικήσεις καρέκλες πρέπει να έρθεις και στην εξουσία. Σας λέω λοιπόν με καθαρή φωνή, με ντορικούς και σαμαρικούς δεν θα φτάσουμε ποτέ στην εξουσία. Νέα δημοκρατία και ενότητα. Μόνο έτσι θα φτάσουμε στην εξουσία. Και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Ξέρετε ότι μιλάω καθαρά. Έχω πολύ καθαρή φωνή. Είμαι ακέραιος σε όλα. Δεν είναι μορφή για κανέναν, αλλά είναι μορφή για αυτούς που δημιουργούν προβλήματα στη μία ή στην άλλη πλευρά. Πριν μία εβδομάδα έστειλε επιστολή στην κυρία Μπακογιάννη και στον κύριο Σαμάρα και τους έλεγα με ευγένεια να μαζέψουν από τα μέσα ενημέρωσης τους δικούς τους ανθρώπους. Μέσα στις επόμενες ώρες με ευχαρίστησαν και είπαν ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω να έχει αλλάξει τίποτα. Λένε ορισμένοι, κύριε Πρόεδρε, ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε από την κακή οικονομική πολιτική και από τα σκάνδαλα. Επιτρέψτε μου να έχω άλλη εικόνα εγώ. Το παιδί της πιάτσας και της αλάνας, να σας πω εγώ από τι χάσαμε. Δεν ξέρω τι έρχονται και σας λένε. Χάσαμε από μία λέξη, δύο λέξεις. Αλαζονική συμπεριφορά. Κλειστές πόρτες, κλειστά τηλέφωνα, κλειστή η ψυχή τους. Αδιαφορία σε όλα. Πότε σε ρώτησαν, κύριε Πρόεδρε, έστω για ένα θέμα ή τους βουλευτές για θέματα εδώ του τόπου σας, μία φορά θα μου πείτε? Ποτέ, εγώ θα σας πω. Και αν είσαι ο μοναδικός θέση στην Ελλάδα. Έτσι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Και επίσης χάσαμε, γιατί δεν υπήρχε σύνδεση, επαφή βάσης και κυβέρνησης και επικοινωνιακή πολιτική. Άκουγα τον Καραμαλή στο συνέδριο να λέει για το έργο της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ μεγάλο έργο. Πολύ μεγάλο έργο. Ποιος θα το προβάλλει? Τα στρουφάκια της τηλεόρασης από το πρωί μέχρι το βράδυ το ισοπαίδωναν? Εμείς που δεν ξέραμε να πλασάρουμε το προϊόν? Αυτές είναι οι αιτίες. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Σήμερα θυμήθηκαν ορισμένοι τα Golden Boys, τις παρέες, τις ομάδες. Γιατί δεν τα λέγαμε? Δεν τα λέγαμε εμείς που ακουγόταν η φωνή μας? Εγώ σε λίγο θα έμενα και στη ραδιοτηλεόραση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ήμουνα σε άλλες τηλεοράσεις. Ποιος μ' άκουσε, ποιος άκουσε? Προέδρους, βουλευτές. Κατηγορείτε τους βουλευτές, λάθος κάνετε. Ούτε οι βουλευτές δεν μπορούσαν να δουν υπουργούς. Ή, εκεί ήταν αδύνατο φυσικά, προέδρους και διοικητές οργανισμών. Αλλού ήταν αυτοί. Αλλού! Να σας πω εγώ, θα μου επιτρέψεις κύριε βουλευτά, κύριοι πολιτευτές, στο συνέδριο με πιάνει ένα στέλεχος, όπως ο πρόεδρος. Και μου λέει, ζήτησα το καλοκαίρι από έναν υπουργό, πήγα στο γραφείο του υπουργού μάλλον, να μπω στη λίστα, να με δει κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όχι εκείνη την ώρα. Ξέρετε τι του είπε το χανουμάκι που ήταν έξω από την πόρτα του? Ξέρετε τι του είπε? Εμείς δεν διαθέτουμε πρωτόκολλο πολιτών, εμείς δεν δεχόμαστε πολίτες. Ποιο είσαι ρε, αυτή η καρέκλα ή του μπαμπά σου ή του Καραμαλή και της Νέας Δημοκρατίας? Έτσι λειτουργούσαμε. Έτσι. Αλλά δεν λέμε την αλήθεια. Δεν λέμε την αλήθεια. Και μας έχουν μπερδέψει τώρα οι δημοσιογράφοι. Μα και οι τρεις διαφοροποιήστε στην ιδεολογία. Μία είναι η δικαιολογία. Μία είναι η ιδεολογία. Μία. Αυτή που μπόλιασε μέσα μας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Κεντροδεξιά παράταξη. Όποιος δεν θέλει να λέγεται κεντροδεξιός, δεξιός, να πάει αλλού. Δεν κατάλαβα, τρεπόμαστε να πούμε τι είμαστε? Τώρα αν βάζει μία ή άλλη πλευρά ένα κερασάκι από εδώ, από εκεί, δεν πειράζει. Και οι φιλελεύθεροι χρειάζονται και οι κεντρώοι χρειάζονται.
αλλά είμαστε εκεί, μπροστά. Κεντροδεξιά παράταξη. Σε όλη την Ευρώπη μιλάει για κεντροδεξιές παρατάξεις. Το κεντροδεξιό κόμμα. Εμείς μόνο φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε και παραδώσαμε, κύριε Πρόεδρε, την κοινωνία στις αριστερές δυνάμεις. Εμείς που βάλαμε υποδομές σε αυτή τη χώρα.